Αυτή τη στιγμή, μέσα στο κρύο, πως όσο και προσπαθώ, όσο και να αγωνίζομαι να πνίξω τον άνθρωπο μέσα μου, δεν τα καταφέρνω. Κοιτάξτε τον άνθρωπο, κύριε, που βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου και ξεχάστε, όπως προσπαθώ να ξεχάσω κι εγώ, ότι μέχρι χτες υπήρξε ένας από τους πιο δίκαιους δικαστικούς στη χώρα μας και συνάδελφός μας. Κοιτάξτε τον και ξεχάστε ότι σ' όλη του τη ζωή υπήρξε έντιμος, δίκαιος, υπερήφανος, μεγαλόψυχος. Κοιτάξτε τον και ξεχάστε, σύμφωνα με τον νόμο, προσπαθήστε να μην αντιληφθείτε, να αγνοήσετε την προσωπική του οδύνη για ό,τι συνέβη. Κοιτάξτε τον. Ας τον κοιτάξουμε όλοι μας σε εκείνο και το εδόλιο του κατηγορουμένου, για να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπό του ένα τραγικό θύμα της μοίρας. Ένα σύμβολο του ανωτάτου σημείου της οδύνης και του σπαραγμού, που δυστυχώς τόσο συχνά η μοίρα και η ζωή επιφυλάσσει σε όλους μας. Ο κατηγορούμενος Κώστας Κυριαζής τη νύχτα της 18ης Φεβρουαρίου είχε μεθύσει για να ξεχάσει ότι μια νύχτα σαν εκείνη πριν 6 χρόνια ένας ασυνείδητος οδηγός είχε χτυπήσει και είχε αφήσει να πεθάνει αβοήθητη τη γυναίκα του, τη μητέρα του μικρού του παιδιού. Κι έτσι, μεθυσμένος πολύ, χωρίς να το καταλάβει, σε μια στιγμή ηλικιώδους συμπτώσεως, διέπραξε και ο ίδιος αυτό ακριβώς που μισούσε πιο πολύ από το κάθε της στη ζωή του.